τεράστιο ενεργειακό κόστος και η έλλειψη προσωπικού φέρνουν στα όρια τους τις επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ο Οκτώβριός μας ήταν καταστροφικός. Ξεπέρασε το 1.136, ενώ ο περσινός ήταν 344.000 και ο προπέρσινος 250. Το μήνα Νοέμβριο ήρθε ο λογαριασμός στη ΔΕΗ 1.039.000 ευρώ. Άμα φανταστείτε εγώ το 19-20 που ανέλαβα ήταν 370.000 περίπου, τριπλάσιο. Οι αιρετοί των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης ζητούν την άμεση και ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου, όπως λένε, να βγει η χρονιά. Την μεγάλη ποσότητα της ενέργειας την απορροφούν τα αντλιοστάσια και οι γεωτρήσεις. Όπου λοιπόν είναι τυχεροί και έχουν νερά σε μικρότερο βάθος ή τρεχούμενα επιφανειακά τα οποία και αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται, εκεί το πρόβλημα είναι ιππιότερο. Όπως και στη ΔΕΗ που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια δημιουργηθεί ένα μαξιλάρι που μπορούν να κουμπίσουν για τις μέρες της κρίσης, θα είναι λιγότερες οι συνέπειες. Γιατί στις υπόλοιπες οι επιλογές είναι ή καταραίουν ή επιβάλλουν αυξήσεις. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Μελών της ΕΔΕΙΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας επανέλαβε τη δέσμευσή του να δοθούν 20-20 εκατομμύρια ευρώ στις 126 ΔΕΙΑ της χώρας, με προοπτική μέσα στο 2023 να δοθούν μερικά ακόμα εκατομμύρια. Τα 20 εκατομμύρια, για να δώσουμε και εμείς αριθμούς αντίστοιχα, αντιπροσωπεύουν το 17% της ζημίας που έχει προκληθεί ήδη λόγω των ανατιμήσεων. Οπότε με τα 40 καλύπτουμε το 34 και με το 60% περίπου φτάνουμε στο 50%. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι οι βοήθειες προφανώς είναι ευπρόσδεκτες, αλλά δεν είναι επαρκείς για να πούμε ότι μπορούν να ανακουφίσουν τις ΔΕΗΑ. Αυτές είναι λύσεις ασπρίνα από το πρόβλημα. Εδώ οι λύσεις πρέπει να είναι, καταρχάς θα πρέπει οι ΔΕΗΑ να χρειώνονται με ρεύμα, όχι οικιακό. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε οικιακό ρεύμα, βιομηχανικό ρεύμα. Μπορούν να μειωθεί το ΦΠΑ, που είμαστε τώρα στο 24% είναι στην αποχέτευση. Τεράστιο νούμερο, 24% είδος πολυτελείας, δεν είναι αποχέτευση προφανώς. Πάντως τα νούμερα είναι τρομακτικά και δύσκολα αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τη βιωσιμότητα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης. Και νομίζω ότι αυτός είναι ένας αργός θάνατος, ο οποίος έχει να κάνει και με την υποστελέχωση που υπάρχει και την απροθυμία του κεντρικού κράτους να μας δώσει το δικαίωμα εμείς, μέσα από τη δικιά μας πολιτική που ακολουθούμε και τα έσοδα που έχουμε, να επιλέξουμε και το προσωπικό μας. 117 άτομα περίπου είναι το μήνυμα προσωπικό. Από αυτούς οι 15-17 είναι ήδη συνταξιούχοι και δουλεύουν. Εμείς τώρα θα πω ότι είμαστε, κατ' εξαίρεση, είμαστε η μόνη ΔΕΗΑ στην Ελλάδα που εγκριθήκαν 52 άτομα μόνιμου προσωπικού. Μετά από 12 χρόνια.